Έχουμε Δημοσθένη Καλαμπάκα, βεβαίως. Πάμε να έχουμε Δημοσθένη Καλαμπάκα, γιατί έχουμε η εισβολή ληστών σε κοσματοπολείο που μπήκανε μέσα, μπούκαραν, τα έσπασαν όλα, τα διέλυσαν όλα. Υπάρχουν φωτογραφίες, ντοκουμέντο, και τον Δημοσθένη Καλαμπάκα στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Βλέπουμε να υπάρχουν χτυπήματα ξανά σε κοσματοπολεία τις τελευταίες ημέρες. Σε ακούμε, Δημοσθένη. Ακριβώς, Φίλιππε, τα ξημερώματα. 8, παρακαλώ, άγνωστοι δράστες. 8! 8 άτομα. Λόγος ολόκληρος. 8 άτομα πήγανε σε κοσματοπολία στον οδό Αναστασίου Μανάκη στα Νέα Λιώσια, κρατώντας λωστούς, βαριοπούλες. Μάλιστα χρησιμοποίησαν τη σημαντική προφέσεις αστυνομία και ένα φορτηγάκι για να τραβήξουν κάποια κάκια, το οποίο το έχει πιάσει κάμερα. Έσπασαν την πρόσωψη, χτυπώντας πολλές φορές. Προσπάθησαν, μάλλον να απενεργοποίησαν, κατάφεραν μετά από προσπάθειες να απενεργοποιήσουν το συναγερμό και πήραν και δεκτικά σήκωσαν το κοσματοπόλιο. Αφού έσπασαν την βιτρίνα, σήκωσαν όλες τις προθήκες που είχε ο άνθρωπος κοσματοπόλης στις προθήκες του καταστήματος. Μάλιστα. Μέσα σε λίγα λεπτά, αφού τα σήκωσαν όλα, έγιναν καπνός με ένα άλλο όχημα που είχαν παρκάρει στο σημείο, κλεμμένο επίσης. Μάλιστα. Χθες σηκώσανε ένα τυροπιτάδικο και το κάψανε. Σήμερα μας λέει, συνάδελφε, σηκώσανε κοσμηματοπολείο. Κάθε μέρα και από ένα δηλαδή. Το καλή εντύπωση είναι ότι ήταν 8 άτομα. 8 άτομα. Δεν φοβούνται την αστυνομία. Τόσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος. Φαίνονται και περισσότερο. Βεβαίως. Γι' αυτό επιμένω, Φίλιππε, στην προκειμένη περίπτωση να υπάρχει συνεχής εποχούμενη περιπολία. Λοιπόν, να προλαβαίνουμε τι καταστάσεις. Τι να κάνει ο Σύμβουλος ένας, δύο, πρέπει να, αυτό, πρέπει να η πολιτική ηγεσία άμεσα να κοιτάξει, να ενισχύσει την αστυνομία με προσωπικό και μέσα. Τα αυτοκίνητα δεν έχουν να κινηθούν. Μιλάω στην εκλογική μου περιφέρεια που πηγαίνω. Δεν έχουν ούτε καύσιμα δεν έχουν τα αυτοκίνητα. Ας μου είναι και γαλασμένα. Δημοσθένη Καλαμπάκα, λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα.